το χωριό ήταν καταπράσινο στην κυριολεξία. Δηλαδή ήταν από τους τόπους της Πελοποννήσου, να μην είπα της Αρκαδίας, της Πελοποννήσου, όχι μόνο η περιοχή το δική μας, γενικά η ευρύτερη περιοχή, που δεν είχε πρόβλημα, ας πούμε, είχε πάρα πολύ έντονο πράσινο. Είχα δει μάλιστα στο συγκεκριμένο στον ελεύθερο τύπο. Είχαν ένα σκαρίφημα και έδειχνε ποια περιοχή της Πελοποννήσου δεν έχει πρόβλημα διάβρωσης. Και είμαστε, ας πούμε, στο κέντρο, που δεν είχε πρόβλημα διάβρωσης, γιατί είχαμε πολύ έντονο πράσινο. Τώρα δεν έμεινε τίποτα. Εδώ καταστράφηκε από χλωρίδα, ας πούμε, το 90%. Εδώ είναι γύρω τα 50 άτομα μόνιμοι κάτοικοι. Είναι πολύ λίγο. Εντάξει, ενεργοί όμως είμαστε πολύ λιγότεροι. Περισσότεροι είναι συνταξιούχοι. Κυρίως με τι ασχολούνται? Γεωργία και εκνοτροφία. Πώς είναι η αγροτική παραγωγή? Εντάξει, έχουμε δύο καλές μονάδες με βοηδί και αρκετά, περίπου τα 300-400 εγώ πρόβατα. Μικρή είναι η δύναμη, η δυναμικότητα του χωριού, ας πούμε. Κάποτε ήταν πολύ μεγαλύτερη, τώρα μικρή. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει μέλλον. Αυτό που βιώνει το κέντρο, ιδιαίτερα η πρωτεύουσα, και εμείς περισσότερο από πληροφορίες, από το μέσα, από το τύπο, από τη... γενικά τα μέσα ενημέρωσης, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Σίγουρα εμείς εδώ δεν το έχουμε νιώσει τόσο. Σίγουρα. Επειδή μπορούμε να παράγουμε και να έχουμε τα άμεσα, τα απαραίτητα, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό που ζει τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, η μητέρα μου παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ. Μπορεί να ζήσει. Με 500 ευρώ όμως, εάν ήταν στην Αθήνα, θα πήγαινε στο συσίτιο να πάρει να φάει στο συσίτιο. Το καθημερινό. Εδώ ζει. Μπορεί να ζήσει. Και όπως βλέπω και όλα τα γεροντάκια, είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε, είναι το πετρέλαιο. Πολύ έντονο το πρόβλημα. Και από ό,τι λένε, ας πούμε, δηλαδή τώρα το σκέφτονται. Ενώ όλοι, ας πούμε, ξέρεις, την περίοδο της εφορίας και της αυθονίας, ας το πούμε, τα σπίτια όλα βάλανε καλοριφέρ, εξελιχθήκανε. Αυτό τώρα όμως, τώρα γύρισα μόλις το παραδοσιακό, στα ξύλα. Και τα ξύλα είναι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τα καημένα και το δασαρχείο θα πρέπει να μην είναι τόσο... Δηλαδή το δασαρχείο θα έπρεπε να είναι αυστηρό όταν υπήρχε το δάσος. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι αυστηρό τώρα που δεν υπάρχει το δάσος, που τα ξύλα σαπίζουν και πέφτουν. Και έρχονται και λένε στον καθένα ότι μην κόβεις, μην κάνεις, τι μην κόψουμε. Τα ξύλα που έχουν σαπίσει και πέφτουν. Εμείς όταν ήταν η πυρκαγιά, δώσαμε πραγματικά το είναι μας, τη ζωή μας, ας πούμε. Δώσαμε τα πάντα. Για 2-24 ώρα δεν σταματήσαμε καθόλου να προσφέρουμε και να κάνουμε αγώνα για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Και εάν, το λέω αυτό τώρα, έχει περάσει, αλλά καλό είναι να τα ακούνε ήδη οι υπεύθυνοι. Εμείς, εάν ήταν ένας ειδικός εδώ και μας έλεγε πώς έπρεπε να λειτουργήσουμε, θα εκεγότανε το 40% της περιοχής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σβήσαμε με αγώνα περίπου 14 συνεχόμενων ωρών, κατορθώσαμε και σβήσαμε τη φωτιά. Αλλά δεν ξέραμε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει αναζωπήρωση από το πουθενά. Και δηλαδή η φωτιά που έφτασε στο Ίσαρ και γύρισε και έκαψε όλη την περιοχή μετά, ξεκίνησε από αναζωπήρωση που έφυγε από εδώ. Δηλαδή μέχρι εδώ, πίναμε καφέ. Πίναμε καφέ. Δεν περιμέναμε, ας πούμε. Εάν είχαμε αφήσει, μας είχε πει ένας ότι πρέπει να αφήσετε ένα γέρο εκεί πέρα με μια μαγκούρα να σβήσει τη φωτιά, να κρατήσει τη φωτιά, μην υπάρξει αναζωπήρωση, θα είχαμε γλιτώσει, το μισό περιβάλλον δεν θα είχε καεί. Εμείς εδώ έχουμε πάνω από 500 στρέμματα καλλιέργεια καστανιάς. Εγώ με τον πρόεδρο εδώ έχουμε από 30 στρέμματα ο καθένας, τα οποία είναι σε αφάνεια τώρα. Ήρθαν εδώ πέρα, γεωπόνοι, μετρήσανε τα σειρματοπλέγματα που είχαμε κάτω στα χτήματα, τώρα που λέμε ότι θέλουμε να τα σειρματοπλέξουμε, τα είχαμε σειρματοπλέξει, αλλά η πυρκαγιά τα κατάστρεψε. Εν πάση περιπτώσει, απλώς μείνανε στα χαρτιά ότι γράψαν οι γεωπόνοι τόσα στρέμματα έχει το κάθε χτήμα, τόσα κλπ. Δεν έγινε τίποτα. Όσο για την καλλιέργεια, να επανέλθω στην καστανιά, εγώ το 1986 πέρασα τους 6 τόνους κάστανα, τις καστανιές μου. Και το 1989 που αναζωογονηθήκανε κάποια με προσπάθειες δικές μας κλπ, δεν μαζέψαμε ούτε 2 τόνους. Δηλαδή το λέω αυτό, ας πούμε, τι ζημιά προήλθε από τις πυρκαγιές. Και για τις πυρκαγιές, όπως είπε και ο πρόεδρος, ότι
Εμείς είμαστε 5 άτομα τα οποία καλλιεργούμε συστηματικά πατάτες πολλές και έτσι. Και έχουμε φυτιοφόρα μικρά των 500 κιλών στα τρακτέρ. Και τρέχαμε. Εγώ τότε ήμουνα 74 χρονών τότε. Λοιπόν, τώρα έχουμε πιάσει τα 80. Και έτρεχα και ήμουν από τους πρώτους και κατεύθυνα και τους άλλους που ήταν πιο μικροί κλπ. Και πράγματι μειώσαμε κατά πολύ την καταστροφή. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι το δασαρχείο έπρεπε να επιτρέψει και να φέρει αυτούς τους τεμπέλιδες που μένουν μέσα, και να το πω έτσι και να το ακούσουν. Δηλαδή πληρώνονται, γιατί πληρώνονται? Για να είναι υπάλληλοι χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Να έρθουν εδώ πέρα να παρακολουθήσουν, να πούνε τον κόσμο, να επιτρέπουν να κόψουν τα ξερά, τα καημένα. Και τώρα σαπίζουν και πέφτουν. Δηλαδή δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχει υπηρεσία που να δουλεύει σωστά. Είμαστε ένα απειρόπληκτο χωριό. Η φορτιά του 2007 από εδώ ξεκίνησε. Δώσαμε μία μάχη 2 και 3 μέρες. Το χωριό σώθηκε με την αυτοθυσία των κατοίκων εδώ. Εκείνο το διάστημα δυστυχώς ήμουν πρόεδρος εγώ. Οπότε έζησα την κατάσταση με τις πιο τρομερές αναμνήσεις που έχω. Η ουσία είναι ότι από τότε μέχρι τώρα δεν έχουμε δώσει βάση σε έργα, σε ό,τι έχει να κάνει σε πυροπροστασία, το οποίο είναι ένα σοβαρό κομμάτι. Και αυτά τα δέντρα που έχουν καεί, που μίλησαν προηγουμένως και οι ομιλητές, μπορούν να λειτουργήσουν και ως σαν σπίρτο, δηλαδή να βοηθήσουν μια υποτιθέμενη φωτιά ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν επιβάλλονται έργα πυροπροστασίας. Αποκατάσταση έχει γίνει μερική και από τη φύση από μόνη της, και εδώ επάνω ο σύλλογος μεταμορφώνει, ένα σύλλογο αξιόλογο που έχουμε εδώ πέρα στη μεταμόρφωση, έχει κάνει και με κάποιους άλλους φορείς και ιδρύματα και συλλόγους και διάφορους, έχει κάνει αναδασώσεις, έχει βάλει δέντρα, όμως αυτό δεν φτάνει. Δηλαδή εκεί μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι. Εγώ μιλάω στο κομμάτι των έργων και στέκομαι στο κομμάτι για τις πυρασφάλειες, για τους διαδρόμους μέσα στο δάσος, που θα πρέπει και άλλοι να ανοιχτούν, θα πρέπει οι υπάρχοντες να βελτιωθούν, δηλαδή αυτή η διαδικασία. Αυτό. Τώρα, όπως είπαμε, γίνεται και ένα έργο εδώ πέρα, ένα φράγμα, ένα αξιόλογο έργο, το οποίο και με την κρίση που διανύουμε την οικονομική, πιστεύω ότι θα μπορεί ένας νέος να έρθει να κάνει κάτι εδώ πέρα. Αλλά αν δεν λυθεί το θέμα με τα γρηγούρνα, γι' αυτό επιστρέφουμε πάλι εκεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να καλούμε είτε τους υπάρχοντες παραγωγούς αγρότες, κτηνοτρόφους, είτε να καλούμε νέους επιχειρηματίες αγρότες παραγωγούς να κάνουν μια μονάδα εδώ πέρα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν οι προοπτικές να γίνει μια μονάδα. Αν δεν λύσουμε το θέμα αυτό, το νερό το λύσαμε που είχαμε πριν πρόβλημα. Αν δεν λύσουμε και το θέμα των ζημιών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και πιστεύω ότι με την κρίση την οποία διανύουμε, ένας κυρίαρχος παράγοντας που μπορούμε να ξεφύγουμε από την κρίση είναι ο πρωτογενής τομέας. Αν αυτός δεν βοηθηθεί, δεν στηριχτεί και δεν δοθούν άμεσες λύσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Το χωριό το δικό μας είναι ρημαγμένο και θα, όπως βλέπουμε τα πράγματα, θα ρημάξουν όλα. Δεν θα μείνει κανένας στο χωριό. Και μην περιμένουμε να έρθουν πίσω, κανένας δεν έρχεται. Πολύτως κανένας. Όλα αυτά τα σπίτια τα βλέπετε, είναι όλα ερημιές. Δεν βλέπεις τίποτα, είμαστε 5 γέρ, φύγαμε 80 χρονών και απάνω είμαστε όλοι. Γιατί θεωρείτε ότι γίνεται αυτό και δεν επιστρέφει κανένας? Και τι να κάνει? Να κάνει τι? Να έχουμε τις περιουσίες ή έχουμε τα βουνά? Τα βλέπεις τα βουνά σε πάνω πως είναι? Καήκαν και τούτα.